είναι στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πες, είναι γιατρός της πρώτης γραμμής, που σημαίνει ότι δουλεύει σε κλινική κορονοϊού, σε κλινική που φιλοξενεί, που έρχονται άνθρωποι που έχουν κορονοϊό, και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε και ο ίδιος κορονοϊό. Και θα μας πείτε εσείς πώς τον βιώσατε αρχικά. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργη η εμπειρία. Ευτυχώς το πέρασα αρκετά ήπια, αλλά σίγουρα τις πρώτες μέρες είχα το άγχος, γιατί έχω δει εδώ μέσα το πώς μπορεί να εξελιχθεί νόσος ακόμα και σε νεαρούς και χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Και είχα λίγο κύριε Κακλαμάνο, πείτε μας και εμάς, γιατί ενδεχομένως μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βγαίνουν διάφοροι γιατροί και λένε ήτανε 25 χρονών, ήτανε 40 χρονών, ήτανε 35 χρονών και δεν είχε υποκείμενα νοσήματα και περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, έχουμε και εμείς τώρα και στις εφημερίες μας τώρα, ειδικά τις τελευταίες, έχουμε και 35χρονους, 40άριδες, 45άριδες, χωρίς υποκείμενα, οι οποίοι έρχονται με βαριά προσβολή του πνεύμονα, με βαριά νόσο. Πνευμονία δηλαδή. Ναι, πνευμονία. Αλλά είναι πνευμονία από COVID, είναι ξεχωριστή εικόνα. Και πολλές φορές το καταφέρουν να το ξεπεράσουν, αλλά μπορεί να τους πάρει αρκετές μέρες, παρόλο που είναι νέοι, παρόλο που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Ξέρετε κάτι, θέλουμε να μας... Μπάγια, μου δώσ' μισό λεπτό. Μπάγια, δώσ' μισό λεπτό. Κύριε Κακλαμάνο, θέλουμε να μας μεταφέρετε... Τα συμπτώματα... Πυρετό είχα... Ναι. Θέλουμε να μας μεταφέρετε εικόνες μέσα από το νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι νέοι άνθρωποι νοσούν και το περνάνε βαριά, χρειάζεται να διασωληνωθούν. Έχουμε δει εικόνες ανθρώπων που ζητάνε από εσάς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τα τάμπλετ για να μιλήσουν με τους οικείους τους. Ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να φεύγουν από τη ζωή και να θέλουν να πούνε το τελευταίο αντίο στους δικούς τους και να μην μπορούν να τους δουν από κοντά. Αντιμετωπίζετε τέτοια περιστατικά εσείς στο Λαϊκό, ένα μεγάλο νοσοκομείο? Ναι, δυστυχώς αντιμετωπίζουμε και εμείς τέτοια περιστατικά. Προς το παρόν, νέοι δεν έχει χρειαστεί να διασωληνωθούν σε εμάς, αλλά έχουν διασωληνωθεί και 60άριδες, 65άριδες που δεν θεωρούνται και πολύ μεγάλοι. Και επίσης έχουμε αρκετούς ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν και επαφή με την τεχνολογία, οπότε επειδή δεν μπορούν να μπουν οι συγγενείς μέσα, υπάρχει αυτό το έλλειμμα επικοινωνίας και οι ίδιοι οι συγγενείς απ' έξω. Η μόνη ενημέρωση που μπορούν να έχουν είναι τηλεφωνική, οπότε είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση για όλους και ψυχολογικά. Και τι σας λένε αυτοί, τι σας λένε όταν τους μιλάτε, τι σας λένε? Οι ασθενείς. Ναι. Οι ασθενείς, οι περισσότεροι θέλουν να φύγουν να πάνε σπίτι. Και το περίεργο με αυτή την νόσο είναι ότι πολλοί ασθενείς νιώθουν καλά, παρόλο που έχουν αρκετά χαμηλό οξυγόνο. Και είναι το χαρακτηριστικό ότι πολλοί κιόλας διασωληνώνονται, ενώ δεν είναι η εικόνα τους. Αν τους έβλεπες χωρίς να ξέρεις την κλινική τους κατάσταση, δεν θα έλεγες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για διασωλήνωση. Αλλά η εικόνα της νόσου είναι τόσο περίεργη. Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνο, ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε περαστικά και καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Είστε πια καλά. Το σημαντικό που πρέπει να πούμε πριν κλείσουμε είναι ότι επειδή άλλαξαν τα δεδομένα και οι οδηγίες του ΕΟΔΗ, ενώ κανονικά ο κύριος Κακλαμάνος, όπως και όλοι όσοι νοσούν από κορονοϊό, έπρεπε να κάτσουν περισσότερες μέρες σπίτι, ήρθε ο κύριος Κακλαμάνος, επέστρεψε τώρα στην έργασία του, ενώ το τεστ στις πόσες μέρες είναι θετικό και πάλι. Βέβαια, στις πόσες μέρες. Έχουν αλλάξει οι οδηγίες με βάση. Εγώ επέστρεψα στις 14 μέρες, αλλά επειδή άλλαξαν οι οδηγίες, λόγω των αναγκών, επειδή η έλλειψη προσωπικού είναι τεράστια στα νοσοκομεία και επειδή δεν γίνονται προσλήψεις, όπως λένε όλοι οι γιατροί και όπως φωνάζουμε τόσους μήνες. Ναι, μπορούσε να υπογράψει κανείς όμως ότι εσείς που επιστρέψατε, μπορεί να μην είχατε συμπτώματα, αλλά βγαίνατε θετικός στον κορονοϊό, δεν μπορούσατε να το μεταδώσετε κάπως? Όχι, από τον ΕΟΔΗ μου είπαν ότι υπάρχει αυτό το ρίσκο, αλλά το παίρνουμε λόγω των αναγκών. Αυτό να ξέρετε συμβαίνει. Εγώ δεν το